ένας άλλος πολιτισμός, πιο μιλιταριστικός, σε σχέση με την Ελλάδα και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Οι Κλάδες. Ονομάζεται το σύμπλεγμα των νησιών που σχηματίζουν έναν ενιαίο κύκλο γύρω από το ιερό νησί της Δήλου. Δηλαδή, για να καταλάβετε, οι Κλάδες κυκλώνουν τη Δήλο. Πώς γνώριζαν οι προγονείς μας ότι οι Κυκλάδες είναι ένας κύκλος και το ιερό νησί στη μέση Δήλος. Λέω τώρα. Ρωτάω. Πώς. Πώς γνώριζε ο Σωκράτης ότι η γη είναι σφαίρα. Σωκράτης έλεγε ότι η γη είναι σφαίρα. Πώς. Αναρωτηθήκατε ποτέ. Λέω τώρα. Πώς. Το μεγάλο θρησκευτικό κέντρο του Αιγαίου που η Λιτό γέννησε τον Απόλλωνα και την Άρτεμη κάτω από ένα φοίνικα. Ναι, τότε υπήρχαν και φοίνικες. Η γεωγραφική θέση και το πλούσιο υπέρταφος των νησιών αυτών αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες αναπτύξεως. Ξέρετε πού? Ο ψιδιανός. Ο ψιδιανός, φίλες και φίλοι, είναι ένα μέταλλο οικτό, το οποίο ο πρώτος άνθρωπος, μετά τα σπήλαια και τα λοιπά, χρησιμοποιούσε για να φτιάξει εργαλεία ή πολεμικά όπλα, ο ψιδιανός. Και οι Κυκλάδες διαθέτουν ψιδιανό, τον οποίο χρησιμοποιούσαν για το εμπόριο, δηλαδή, και το μετέφεραν, το έδινε, το πουλούσαν και πέρανε διάφορα αντικείμενα. Βλέπετε λοιπόν ότι χωρίς οικονομική ισχύ δεν αποκτά στρατιωτική ισχύ. Για αυτούς τους λόγους οι Κυκλάδες στην εποχή του Χαλκού είχαμε το λεγόμενο κυκλαδικό πολιτισμό, λόγω του ορυκτού πλούτου. Αυτό που λέω ότι αν δεν κάνουν εξόρυξη φυσικού αερίου, πετρελαίου, χρυσού, ουρανίου στην Ελλάδα, θα είμαστε μια ζωή δορυφόροι των Αμερικανικών, Γερμανικών, Ρωσικών, δεν ξέρω ποιον άλλο συμφερόντων. Γι' αυτό και ουρλιάζω. Αναπτύχθηκε λοιπόν συγχρόνως με τον πρωτοελλαδικό της υπηρετικής Ελλάδος και τον πρωτομινωικό της Κρήτης. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στη Σαντορίνη. Αλλά στη Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τριόροφα και τετραόροφα κτίρια 2000 π.Χ. 2000 π.Χ. τριόροφο και τετραόροφο κτίριο υπήρχε. Έχεις πάει, ρε. Να πας, ρε. Τρεις όροφους κτίριο για να χτίσεις. Σημαίνει πολιτισμός. Σημαίνει αρχιτεκτονική, μηχανική. Δεν είναι απλά χτίζω ένα κτίριο. Και αυτά, ακόμη και τώρα και μετά το ηφαίστειο και μετά τη Λάβα, παρέμειναν όρθια. Λοιπόν, κύριο χαρακτηριστικό ήταν ο Ψιανός ή ο Ψιεδιανός. Ο Ψιανός είναι το σωστό. Ο Ψιανός ήταν ένα ηφαιστειογενές υλικό που είναι κυρίως στη Μήλο και από αυτό έφτιαχναν εργαλεία. Οι Κυκλαδίτες δεν δημιούργησαν μεγάλες πόλεις, αλλά πολλούς μικρούς αναπτυγμένους οικισμούς όπου κατασκεύασαν κυρίως είδωνα. Τα βλέπετε. Ήταν δεινή ναυτική και πρώτη ναυπηγή ποντοπόρων πλοίων. Οι Κυκλαδίτες, παρακαλώ. Οι πρώτοι. Παγκοσμίως και πανελληνίως. Αυτοί πρώτοι επινόησαν και κατασκεύασαν την καρίνα στα πλοία. Αυτό με βάση τις πηγές. Οι Κυκλαδίτες είχαν τη συνέστηση της μεγάλης ανακάλυψης. Το γνώριζαν. Η καρίνα. Γι' αυτό απεικόνιζαν με περηφάνεια τα επαναστατικά τους πλοία στα Αγγεία. Αν τα Αγγεία κυκλαδίτικα, πάντα έχουν τα πλοία. Γιατί. Ήταν περήφανοι για την καρίνα που έφτιαξαν. Ήταν σημαντικό να αποτυπώσουν αυτό το μεγάλο δημιούργημα που ήταν η αρχή της ναυσιπλοείας παγκοσμίως. Η καρίνα στα πλοία ήταν η αρχή, την ανακάλυψαν οι Κυκλαδίτες, οι δικοί μας, οι Έλληνες. Η αρχή της παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Να το καραβάκι, το βλέπετε, το πλοιάριο. Έτσι κατασκεύασαν και σιλό. Πόσοι ξέρετε τι είναι το σιλό? Οι μεγάλες, οι κυλινδρικές σιταποθήκες, πρότυπα των οποίων λογικά πρέπει να γνώρισαν ή να έδωσαν στην Αίγυπτο οι ίδιοι. Δηλαδή, με τα πλοία πήγαιναν στην Αίγυπτο, μετέφεραν το ορυκτό αυτό, τον Ψιανό, και ταυτοχρόνως μετέφεραν ή πήραν από τους Αιγυπτίους αυτούς τους τις σιταποθήκες, τα σιλό. Συγκέντρωναν λοιπόν σιτάρι σε τεράστιους χώρους αποθηκευτικούς και έκαναν εμπόριο με τα πλοία τους. Μιλάμε για τους εφοπλιστές εκείνης της περίοδου. Εφοπλιστές, κανονικοί. Πλούσια η κοινωνία κυκλαδίτικη. Τεράστιος ο πλούτος της. Όταν οι άλλοι δεν υπήρχαν ούτε καν στη σκέψη του σπερματοζωαρίου οι Ευρωπαίοι. Ούτε καν ως σκέψη 2000 π.Χ. Δεν υπήρχαν. Ταξίδευαν όχι μόνο στην Ανατολική αλλά και στη Δυτική Μεσόγειο. Έφτασαν μέχρι και τη Γαλλία και την Ισπανία οι κυκλαδίτες.
Η σκόρπια όμως της ιδιωτικής συγκρότησής τους δεν τους επέτρεψε να κάνουν ένα κράτος ισχυρό. Ένα ισχυρό κράτος. Γι' αυτό και δεν κατόρθωσαν να υπάρχουν τα μετέπειτα, μετέπειτα αιώνες και να αναγεννήσουν τη Μινωική Κρήτη, η οποία απέκτησε ένα ισχυρό ναυτικό και επεκτάθηκε. Οι Μινωίτες καταγράφονται και στην Παλαιά Διαθήκη, καταγράφονται και σε Αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή, οι Μινωίτες. Μινώας, θα κάνω μια άλλη αναφορά στην Κρήτη. Για να καταλάβετε τον τεράστιο πολιτισμό μας, πρέπει να εντρυφήσετε πραγματικά και να μπείτε στην ουσία. Δηλαδή, ο Ψιανός, πώς έγινε ο πολιτισμός και πώς πρέπει να μαθαίνουμε τα παιδιά μας την ιστορία. Ο Ψιανός, το ρηπτό, οι φυστογενές, γιατί εκεί είναι μόνο στην περιοχή. Το οποίο, με αυτό έκανε τα γλυκά. Και αυτό, βλέπετε εδώ, βέλη ιστορίες, τα οποία τα ήθελαν άλλοι κάτοικοι άλλων περιοχών, οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες, οι οποίοι οι Φοίνικες μετέπειτα ήρθαν βέβαια, αλλά ήταν ελληνικό φύλλο. Οι Φοίνικες είναι ελληνικό φύλλο. Μην τότε παραμείνετε. Και η λέξη Φοίνιξ είναι ελληνική. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έγιναν πλούσιοι από αυτό. Κατασκευάζουν και την Καρίνα, φτιάχνουν και τα Σιλό και γίνονται οι πρώτοι μάγκες εκεί της εποχής. Να τα Σιλό. Μπράβο, ρε εσύ. Όχι. Μπράβο. Να το Σιλό. Το βλέπεις αυτό, ρε. Το Σιλό. Βέβαια ήταν έτσι, ήταν γύρω γύρω με ειδικό κονίαμα για να, είναι, να μην παίρνει υγρασία και αποθήκευμα το στάρι. Μην ξεχνάμε επίσης ότι οι Κυκλάδες δεν έχουν πολύ υγρασία, τα νησιά αυτά. Ευνοεί το κλίμα. Συνέπεια έγινε ο μάγκες. Δεν μπορεί να το κάνει στην Κύπρο αυτό το πράγμα εύκολα εκείνη την περίοδο. Τώρα μπορείς. Πραγματικά ειδικά με ερωτηματικά κι αυτό. Θέλει καλή δουλειά. Θέλω να καταλάβετε γιατί επιμένω και λέω ότι αν δεν κάνουμε εξορίξωση του πλούτου, αν δεν παράγουμε προϊόντα, αν δεν κάνουμε εξαγωγές, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά με δάφτους. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το βέβαιο είναι ότι θα πάμε στον Κεάδα. Θα πάμε βουτιά όλοι μαζί. Γι' αυτό και επιμένω και λέω ότι δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει πολύ ότι έρχεται πείνα. Το κοπεί από το 20. Να η πείνα μπροστά μας. Και δυστυχώς δικαιώθηκα. Από το 20 το έλεγα ότι οδηγούμαστε στην κατάρρευση και την πείνα. Και όσοι δεν πιστεύετε, μπείτε στη Βουλή, σε βίντεο του 20 και δείτε αν το βρει για τον Ερντογάν. Πού να το δείξουμε. Έλεγα για την πείνα που έρχεται. Έλεγα για την πείνα, για την πείνα, για την πείνα. Γέλωσαν όλοι οι πολιτικοί της αρχηγοί. Και τώρα τους ξαναψηφίζετε πάλι. Λοιπόν, εσείς που τους ψηφίζετε είστε άξιοι της πείνας σας. Όχι της μοίρας σας. Της πείνας σας. Εμείς τι φταίμε. Λέγαμε λοιπόν το 20 πως η πάυση λειτουργίας των σημαντικότερων αναπτυγμένων οικονομιών